Έντρομοι κάτοικοι πετάγονται έξω από τα σπίτια και τα καταστήματά τους, καθώς η γη αρχίζει να τρέμει κάτω από τα πόδια τους. Ο πανικός είναι μεγάλος, αφού η σεισμική δόνηση διαρκεί αρκετή ώρα. 7,2 ρίχτερ ταρακούνησαν τις Φιλιππίνες και τόνοι τσιμέντο άρχισαν να πέφτουν σαν τραπουλόχαρτα, καταπλακώνοντας δεκάδες ανθρώπους. Πολλά από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους στο κτίριο της ψαραγοράς, η οποία κατέρευσε στην πόλη Σεμπού. Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες κάτω από τα ερείπια. Οι διηγήσεις των αυτοπτών μαρτύρων συγκλονίζουν. Μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, όλοι οι κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους. Άλλοι έτρεχαν πανικόβλητοι, άλλοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν και άλλοι μαρμαρωμένοι έβλεπαν το μέγεθος της καταστροφής. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο οδικό δίκτυο, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε πολλά νέα και παλαιά κτίρια, όπως ο ιστορικός ναός του Θείου Βρέφους του Κεμπού. Με ασθενοφόρα αλλά και με αυτοκίνητα ιδιωτών, εκατοντάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία για να δεχτούν τις πρώτες βοήθειες. Το επίκεντρο εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλιλιχάν, μιας πόλης με πληθυσμό περίπου 20.000 κατοίκους. Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει απειλή εκδήλωσης παλιρροϊκού κύματος. Ισχυρές σεισμικές δονήσεις είναι αρκετά συχνές στις Φιλιππίνες, οι οποίες αποτελούν ένα νησιωτικό σύμπλεγμα, το οποίο βρίσκεται στο λεγόμενο δακτυλίδι της φωτιάς, μια περιοχή του Ειρηνικού που χαρακτηρίζεται από ισχυρότατους σεισμούς και εκρήξεις ηφαιστείων.